Jumble νικητές είναι οι φιλοξενούμενοι. Με το μπάλα πάει στο χαμηλό πώς ο Τέρλ θα γυρίσει ωραία με τον ίδιο τρόπο και ακούτε την ενέργεια που βγαίνει. Μέσα ο Τσέρελ μέχρι μέσα στη γωνία για τρεις ελεύθερο σου τριών πόντων. Κρυλ χωρίς box out θα χάσει και αυτήν την μπάλα. Ο Ντίξον κυριαρχεί. Λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ενώ ο Πιλακούτας εδώ θέλει να πάει στεγνασμένας. Κρυλ για τρεις με τραβηγμένο σουτ θα το βάλει όμως. Κούτας από το screen του Τσίντα. Στη γωνία αυτός για Μύθιλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη και όμορφη προσπάθεια από τον Μύθιλο. Ψηλά θα πάει από την άλλη πλευρά και με ένα step back θα σουτάρει για τρεις. Πολύ άνετος. Βλέπετε πόσο εύκολα τον πάει μέχρι μέσα και εκεί δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η αντίδραση του coach Nelson της Ομόνιας. Να το τρίποντα από τη γωνία που ίσως αλλάξει. Έλεγα. Είναι η ευκαιρία να δείξει το αστρίευτο ταλέντο, το ωραίο πρόβλημα. Βάλαμε στα χέρια του Πυριλί, αυτός εκμεταλλεύτηκε. Διαφορά ξανά το παιχνίδι, πάσα είναι ωραία στη γωνία του Σολομού για δύο. Πατούσε μέσα από την γραμμή του τριπόντου. Η πλευρά είναι άδεια, αν την δύο Πυρίλης. Τελικά από την strong side ο Γεωργίου θα σταθεί για τρεις και θα το βάλει αυτό. Δεύτερο τρίποντο του Γεωργίου που την... Το high post ο Πυρίλης, απαντά ο Κρυλ. Περνάει ωραία μέχρι μέσα Κωνσταντίνου, θα πάει στο τελείωμα με τα μπλόγκο φάουλ. Ωραία προσπάθεια από τον Κωνσταντίνου, μέχρι μέσα, γυρίζει, ωραία ενέργεια, 26-43. Γενικά πράγμα. Ενώ ο Τσέρελ σκοράρει για τρεις, μεγαλώνει την διαφορά, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή της, 20. Ο Τσέρελ έχει αναλάβει τις επιθετικές πρωτοβουλίες. Θα λέγαμε τον Χρήστο τον Πυρίλη, ο οποίος ξέρει να δουλέψει πολύ καλά το high post από μακριά. Ναι, ναι. Παίζει πολύ. Ήταν ορθόδοξο το παιχνίδι σήμερα. Καλά τρίποντα το Χατζικώστα. 40-50-79.